ο πολυμήχανος Έλληνας βρίσκει τρόπους προκειμένου να εορτάσει. Γελάει ο κύριος Τσουμάκης, Νίκος Τσουμάκης. Κύριε Τσουμάκη, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας και του χρόνου. Μέλος Συλλόγου Αυτοδητών ΣΑΜΟΥ και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταγωγή από την Κρήτη. Όχι, δεν έχω καταγωγή από την Κρήτη. Δεν έχετε. Ωραία. Ο πολυμήχανος λοιπόν Έλληνας βρίσκει τρόπους να γιορτάζει την σημερινή ημέρα. Ποιον τρόπο, κύριε Τσουμάκη, βρήκατε εσείς? Αναπτύξαμε μια σημαία 105 τετραγωνικά στην επιφάνεια της θάλασσας. Βλέπουμε και το σχετικό πλάνο. Όμορφη εικόνα και θέλω να σας ρωτήσω αν την συγκεκριμένη κίνηση την σχεδιάζατε καιρό πριν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτό το έχουμε ξανακάνει το 2015 με μια σημαία 70 τετραγωνικών. Της 25 Μαρτίου του 2015. Φέτος, επειδή υπήρχε αυτό το θέμα της πανδημίας και οι παρελάσεις απαγορεύτηκαν, κάπως έπρεπε και εμείς να τονώσουμε το εθνικό συνέστημα και να τιμήσουμε το εθνικό μας σύμβολο. Οπότε σκεφτήκαμε αυτό. Απλά ανεβάσαμε τα τετραγωνικά και πήγαμε στα 105, η οποία είναι η μεγαλύτερη σημαία πανελληνίως που έχει απλωθεί υποβρυχίως. Έχουμε και τη σημαία βέβαια στο Καστελόριζο, ενός κριτικού που τη μετέφερε από την Κρήτη σήμερα, εξίσου μεγάλη και εντυπωσιακή. Βέβαια η κίνηση και αυτό το οποίο βγαίνει το μήνυμα είναι το ίδιο έντονο, κύριε Τσουμάκη, και δεν ξέρω τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από την Ελλάδα, φαντάζομαι σήμερα θα είναι εκατοντάδες για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, πιστέψτε με, χιλιάδες. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος, τα συγχαρητήρια είναι αμέτρητα και εμείς σίγουρα νιώθουμε ικανοποιημένοι για αυτή μας την απόφαση, για αυτό που κάναμε. Και μην ξεχνάτε, εμείς η ΣΑΜΟΣ εδώ πέρα είναι δίπλα ακριβώς στην Τουρκία. Ο γείτονάς μας είναι λίγο κάπως, οπότε νομίζω ότι ήταν η καλύτερη κίνηση που έπρεπε να γίνει. Και να τιμήσουμε συγχρόνως και τους προγόνους μας που έχει σαν αίμα για να είμαστε ελεύθεροι, για να έχουμε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο. Είχατε προχωρήσει σε παρόμοιες πρωτοβουλίες και στο παρελθόν ή σήμερα ήταν η επίσημη πρώτη, η πρεμιέρα σας? Όχι, αυτό το 2015 που είχαμε απλώσει. Είχατε ξαναπλώσει πάλι, ναι. Ναι, αλλά ήταν 70 τετραγωνικά εκείνη η σημαία. Αυτή ήταν σήμερα 105. Είπαμε να τη μεγαλώσουμε. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρω. Όλοι σήμερα ήταν ενθουσιώδες, όλοι μας παρότριναν και για μεγαλύτερη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα, οπότε θα μας επιφυλάξετε εκπλήξεις για το μέλλον, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, σύνολα καλά βέβαια και το Μάρτιο, 25 Μαρτίου, προκειμένου να επαναλάβετε αυτή την πρωτοβουλία και τη δράση, την πολύ όμορφη και ξεχωριστή. Θα το δούμε, θα το δούμε. Σήμερα μονάχα το μόνο δύσκολο ήταν ο καιρός. Ο καιρός το πρωί ήταν υπέροχος, ήταν τελείως μπουνάτσα, είχε ήλιο, ήταν ό,τι καλύτερο. Όταν πήγαμε να ρίξουμε τη σημαία, άρχισε να βρέχει, άρχισε να κάνει αέρα, έγινε ένας μικρός χαμός. Τη στιγμή που σηκώσαμε την σημαία στην επιφάνεια, σταμάτησαν όλα. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Όλοι λέγαμε, δεν ξέρω, ένα θαύμα είναι αυτό, Θεός. Τα σταμάτησε όλα εκείνη τη στιγμή και ήταν μια υπέροχη στιγμή για όλους. Μια τρελή ικανοποίηση νιώσαμε όλοι μας. Φαντάζομαι σήμερα, κύριε Τσουμάκη, βουτήξατε κιόλας. Εκεί μου είπατε ηλιοφάνεια σήμερα. Έχετε και αυτό το πλεονέκτημα εκεί στη ΣΑΜΟ, όπως και εμείς εδώ στην Κρήτη, βέβαια. Αν και σήμερα ο καιρός τα χάλασε λίγο. Σας λέω, το πρωί ήταν υπέροχος, μετά χάλασε. Ευτυχώς τη στιγμή που βγήκε η σημαία στην επιφάνεια, νιώσαμε φοβερή ικανοποίηση. Σταμάτησαν όλα. Σταμάτησαν όλα. Μετά με το που τελειώσαμε, ξαναξεκίνησε η βροχή. Κριτικούς εκεί στη ΣΑΜΟ έχετε? Πολλούς. Έχετε πολλούς. Οι δεσμοί είναι καλοί ανάμεσα στα δύο νησιά. Εννοείται. 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 Να σας πω και κάτι άλλο. Και ναι. Η κόρη του δημάρχου μας σπουδάζει εκεί στην Κρήτη. Μόνο αυτό σας λέω. Οπότε. Μάλιστα. Και ο δήμαρχός μας είναι δίτης και αυτός, αυτοδίτης, και βούτυξε και αυτό σήμερα μαζί μας. Μόλις τελείωσε η δοξολογία, τελείωσε και η κατάθεση Στεφάνου, ήρθε, έβαλε τη στολή του και έπεσε μαζί μας. Δεν ήταν δυνατόν να μας αφήσει έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τσουμάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.